Μάλιστα, οι γιατροί είναι δύο γιατροί, είναι γιατροί των ψυχών και οι άλλοι είναι γιατροί του σώματος, δηλαδή. Όπως υπάρχει σωματό γιατρός και ψυχή γιατρός, δηλαδή. Ο γιατροί είναι ψυχή γιατροί. Το τελευταίο χρόνο όμως, όπως σας έχω αναφέρει προηγουμένως, έχει διαπιστωθεί πλέον ότι οι νευρασθένειες και τα ψυχιατρικά νοσήματα είναι σχεδόν όλα, ακόμα και η σχιζοφρενία πλέον αποδεικνύεται ότι είναι μια σωματική βλάβη του ανθρώπου. Και μεγάλες θεραπείες γίνονται τώρα με χάπια και με κοινωνικές ουσίες δηλαδή τώρα. Και γι' αυτό το λόγο παρατηρείται ότι στην Ευρώπη στην Αμερική πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προηγουμένως θα ήταν επιβεβαιωμένο το κράτος να τους κλείσει μέσα σε φρενοκομείο, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι πλέον σε φρενοκομείο, αλλά είναι στα σπίτια τους. Αλλά φέρνονται βέβαια αυτά τα χάπια για την ισορροπία, την σημική, τα βιολογικά του στο σώμα τους. Και έχουν δημοσιευθεί έρευνες για το κοινό, που έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά μεγάλα πανικά, πως η διαθήκη τα τελευταία χρόνια, μορφή Freud δηλαδή, είναι μια μεγάλη κρίση, διότι πολλά από τις θεωρίες του Freud βέβαια είναι βοηθητικά. Αλλά ο πόλος του ενδιαφέροντος έχει μεταφερθεί πλέον στην βιολογία, στην βιολογική σύνδεση του ανθρώπου, δηλαδή, το πράγμα. Και σας είχα αναφέρει το περίπτωση που βρήκαμε αυτό το καινούριο μηχάνημα σύνδεσης γιατί να είναι μια όψη, είναι διατίθεται σε κύκλο και μάλιστα και καταφέρνω ότι κάνουν χρωματιστές έγχρωμες φωτογραφίες που είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτό το πράγμα. Και είδα σε ένα περιοδικό που είναι οπότε αποδεικνύεται η στενοτάτη σχέση μεταξύ του σώματος και της λογικής και πνευματικής λειτουργίας του ανθρώπου. Τώρα αυτά εν συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν βρεθεί πλέον ότι κάθε κύτταρο είναι ολόκληρο κομπιούτερ δηλαδή. Έχουμε ένα κομπιούτερ, ας πούμε, πριν πηγαίνει ένα ολόκληρο δωμάτιο και τώρα έχουμε το ίδιο κομπιούτερ για μια μικρή κάρτα. Πόσο μπορεί κανεί να βάλει κομπιούτερ στην αλληλική κάρτα, γιατί όχι σε ένα κύτταρο. Οπότε το ίδιο το κύτταρο είναι ένα κομπιούτερ. Τόσο αγωνίζει και DNA και RNA και ούτε κανεί υπάρχει μια ορισμένη σύνδεση. Και τι να πω, αποδεικνύεται ότι το κύτταρο δεν είναι απλό σώμα, δεν είναι μόνο σώμα δηλαδή, αλλά είναι και σκεφτόμενος οργανισμός. Αυτός ο οργανισμός έχει σκέψη. Κατά τέτοιο τρόπο που αυτό το κύτταρο που εξελίσσεται και τώρα που ξέρουμε όλα τα κύτταρα είναι ακριβώς τα ίδια, δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ των κυτάρων, αλλά υπάρχει διαφορά στην λειτουργία του κυτάρου και στο ρόλο που παίζει το κύτταρο δηλαδή. Οπότε η κυταρική μνήμη από το ένα μεταφέρεται στην κυταρική μνήμη του άλλου και δίνει μια καινούρια όρθιση τα πράγματα. Υποπτεύοντας την αυτή η εποχή που όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου θα είναι αριστούχοι δηλαδή, γιατί μπορούν να κάνουν και τέτοιες εμφυτεύσεις από κύτταρα εγκεφαλικών ανθρώπων, όχι κονοϊούχους ανθρώπους, έτσι πως είναι όλοι μαζί. Γίνονται πολλά ενδιαφέροντα αστεία αφορά από ανθρώπους των θετικών εμφυτικών και είναι βέβαια πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι πως αφορά σε ιδιαιτία. Εδώ στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη καμπλέτα κράτα, αλλά και πιέζουν την ενδιαφέρονται μόνο για ψωμί, φαγή, είναι η μόνιμότητα τη δουλειά μας. Είναι ένα θεωρητικό σχολείο, αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον.
γι' αυτό και το κράτος νομίζω δεν πάει καλά. Και από εκεί ξανά και το παραλαμβάνω, ότι βλέπεις έναν Αμερικανό, έναν Αγγλές, που ήταν για 15 χρόνια, ας πούμε, έρωτα πάλι τα φτερά του μέσα του Ρουπιού. Και να δείτε το σύγχρο από το σύγχρο, και να δείτε το σύγχρο από το σύγχρο. Να μια φορά έλεγα, θα βάλω τζόλι να πάω στο Τέξας, με ένα καπιτάνι. Για τρία από την μεγάλα έλλη του
μία ενέργεια της ψυχής που έχει διπλή όψη. Λειτουργεί στο εγκέφαλο ως λογική, αλλά το ίδιο όμως λειτουργεί συγχρόνως και στην καρδιά ως νου, και πάλι νου-νου, στα δύο μέρη δηλαδή, και ενώ το ίδιο όργανο προσέρχεται αδιαλείπτως και σκέφτεται συγχρόνως μαθηματικά προβλήματα, βιολογικά και οτιδήποτε προβλήματα κτλ. Αλλά κάπου εκεί έγινε κάποια τάξη, έγινε μια διαφοροποίηση τα οποία δεν μπορούσα να τα εξηγήσω ακόμη σε αυτή τη φάση της ερεύνης. Δηλαδή, απλώς ψάχνουμε, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και τα έρχονται σιγά σιγά και τα γεράματα. Κάνει δεν τελειώνει τη δουλειά, θέλει να τελειώνει. Δηλαδή, θα μείνει πολλή δουλειά, ας πούμε, στο ράφιο. Αλλά το παράξενο πράγμα είναι ότι στην Αγία Γραφή το όνομα του νόσου του πατέρων δεν είναι ο νους του Αποστόλου Παύλου, αλλά είναι το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου. Όταν ο Αποστόλος Παύλος λέει προσέξω με το νοή, προσέξω με το πνεύμα του, ψαλώ το νοή, ψαλώ το πνεύμα του, και όταν λέει το πνεύμα του Θεού, το λέει, σημαίνει το πνεύμα του ημών δηλαδή, ότι το πνεύμα του Θεού μιλάει στο δικό μας πνεύμα. Δεν είναι έτσι. Οπότε εδώ υπάρχουν δύο πνεύματα, είναι το ανθρώπινο πνεύμα και το πνεύμα του Θεού. Δεν είναι έτσι. Αυτό το πνεύμα του ανθρώπου, κατά κάποια παράξενη εξέλιξη, εμφανίζεται μετά στην εποχή του Μακαρίου Αιγύπτου παραδεισάρι, άξαφνα αυτό το πνεύμα του ανθρώπου λέει «Τινούς». Και τα ονόματα λόγος και διάνοια παραμένουν για τη λογική του ανθρώπου και θα πεις το νους με το πνεύμα, δηλαδή με την καρδιά. Γιατί χώρο του πνεύματος του ανθρώπου είναι η καρδιά στον Απόστολο Παύλο. Και το παράξενο όμως είναι, ότι στον Απόστολο Παύλο όταν λέει προσέξτε με το πνεύμα τη, εννοεί αυτό που λένε οι πατέρες, προσέξτε με το νοή. Και όταν λέει προσέξτε με το νοή, εννοεί προσέξτε με τη διανία. Δηλαδή η λογική λατρεία είναι για τον Απόστολο Παύλο ο νους, και η νοαρά ευχή για τον Απόστολο Παύλο είναι η πνευματική ευχή, δηλαδή είναι το πνεύμα. Τώρα, πώς έγινε αυτή η εξέλιξη και φτάσαμε στο σημείο που ο νους έγινε το πνεύμα, καταλάβετε αυτό. Εγώ δεν ξέρω, κάποιος εδώ να μου θέλει να γράψει μια δουλειά από την κυρία του, μπορεί να κάνει έρευνα, αλλά ίσως και δεν μπορεί ποτέ αρκετό υλικό και μπορεί να συνθέσει μια έρευνα, μπορεί να πάρει πολλά χρόνια κλπ. Αλλά εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η σημερινή μας καλόγερη λέει ότι μπορεί από το προτιμώ να πω πέντε λέξεις με τον νου μου για να καθιστήσω τους άλλους δηλαδή. Και αυτές οι πέντε λέξεις, ας πούμε, τα πέντε λόγια του Απόστολου Παύλου, ερμηνεύεται ότι είναι η αρχή. Αλλά έτσι το λένε σήμερα οι καλόγεροι, η αρχή. Δηλαδή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέγχει με τον ονοματολό. Δηλαδή, αν είναι πέντε λόγια, γιατί αυτή τα πιάτα γίνονται πέντε λόγια. Δεν είναι να ταιριάξουμε τα λόγια του Απόστολου Παύλου. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μιλάει για λόγια με τα οποία θα κοιτούμε τους άλλους. Αλλά δεν πώς γίνεται η κατήγηση με νωρά προσευχή, γιατί την ώρα προσευχή είναι μέσα στον άνθρωπο στον καθένα. Δεν είναι αυτό που κατηγεί τους άλλους, γιατί άλλοι δεν ακούνε τίποτα. Δεν ακούνε τίποτα. Η κατήγηση γίνεται με λογική λατρεία και με λογική διδασκαλία. Δηλαδή όταν διδάσκουμε και μιλάμε ο ένας με τον άλλο μέσω της λογικής που είναι η συνήθιση επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Το άλλο παράξενο όμως είναι ότι αυτοί που έχουν ώρα ευχή μεταξύ τους έχουν επικοινωνία. Καταλάβετε. Μπορούν να καθίσουν καθένας, ας πούμε, αλλά μαζί και να ένας να επικοινωνεί με τον άλλον νοαρό. Δηλαδή θα υπάρχει μια θεματική επικοινωνία μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Και επίσης έχουν και το χάρισμα το διορατικό και το προγνωστικό δηλαδή. Βλέπουν πράγματα μέλλοντα, αλλά και έχουν το διορατικό και ανοιχνεύουν και τα πείματα του κάθε ανθρώπου. Οπότε υπάρχουν χαρισματούς τέτοιοι άνθρωποι, έχουμε την εξομολογή της αυτούς, πριν ανοίξετε το στόμα σας, πριν ανοίξετε, ξέρουν όλα ό,τι έχετε κάνει δηλαδή. Και αυτό είναι παράδοξο. Πολύ παράδοξο. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα που έχει διαπιστωθεί από πάρα πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν πνευματικά τέχνη, που έχουν πάρα πολλά πνευματικά τέχνη. Διότι ο καθένας έχει δοκιμάσει αυτή την παράξενη εμπειρία και έχει διαπιστωθεί και διαδίδεται από τον ένα τον άλλο
και επανειλημμένως διαπιστώνεται αυτό το φαινόμενο. Καταλάβατε. Αλλά πάντως, έχουμε εδώ μια σειρά από εμπειρικές καταστάσεις. Τώρα βέβαια, αυτά είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όχι μόνο από ορθοδόξα απόψεις, αλλά γενικά από οποιαδήποτε επιστημονική άποψη, είναι και επίσης ενδιαφέροντα αυτά τα φαινόμενα δηλαδή. Τώρα, αυτή η νορά ενέργεια που έχει ο άνθρωπος, τώρα στους αν διαβάσω τον Γρηγόριο τον Παλαμά, βλέπει κανείς ότι ο ίδιος ο ασκητής, ο οποίος περικλείει τον νου του μέσα στην καρδιά του, μέσα στο σώμα του, αυτό που το λένε οι πατέρες, περιορίζει τον νου του στην καρδιά του, φτάνει στο σημείο που ξέρει ακριβώς πού βρίσκεται ο νους του, δηλαδή, στην καρδιά του. Και είναι όπως ένα τόπι πινκ-πονγκ, δηλαδή. Είναι ένα κάνο που είναι σκοτεινό και συνεχίζει και το βλέπει κιόλα. Το βλέπει. Φτάνει στο σημείο που πλέον βλέπει και ξέρει ακριβώς πού βρίσκεται αυτό το πράγμα. Έχω αυτό το γεγονός ότι επειδή είναι ορατό ο νους αυτό, δηλαδή το πνεύμα αυτό του ανθρώπου, είναι πιστότερο. Είναι σκίσμα και επομένως είναι και ορατό. Γιατί όλα τα σκιστά είναι ορατά. Αν και όχι αμέσως ορατά, είναι ιστερά γίνονται ορατά τα κτίσματα. Όχι αυτό που λένε όταν θέλουν γίνονται ορατή δηλαδή. Αλλά πάντως αυτό είναι ορατό, είναι κτιστό και θα μπορούσαμε με τη σημερινή γλώσσα να πούμε ότι είναι ειδικό. Βέβαια, ο Αγίος του Άγιος Δαμασκηνός μας λέει ότι και οι ίδιοι οι άγγελοι είναι φακοί ήδη, δηλαδή είναι φακοί ήδη. Τους λέμε ασωμάτους και τα λοιπά, επειδή είναι αόρατοι, κρύβεται, είναι αόρατοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, από αυτής της απόψεως, ο ορθόδοξος θεολόγος δεν είναι υποχρεωμένος να προτείνει την ύπαρξη μιας φραγκικής πτυχής, αλλά Πλάτωνα δηλαδή. Γιατί οι φράγκοι ακολούθησαν τον Πλάτωνα σε αυτά τα θέματα. Ενώ οι πατέρες δεν ακολουθούν τον Πλάτωνα στα θέματα της πτυχής. Καταλάβετε αυτό. Και δεν είναι πολύ γνωστό νεοέλληνας, διότι με τον νεοελληνισμό φέρανε ας πούμε αυτό το μεγάλο θαυμασμό για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τα λοιπά. Και βέβαια γεννήκανε οι πατέρες για τον νεοέλληνα σαν χορευτές, ας πούμε, στο θέατρο, που όλοι πρέπει να χορέψουν τον χορό του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Δηλαδή. Ό,τι χορό χορεύουν αυτοί και οι πατέρες πρέπει να είναι οπαδοί του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, διότι πώς αλλιώς οι πατέρες μπορούν να είναι μεγάλοι πατέρες, εάν δεν είναι οπαδοί των αρχαίων Ελλήνων, δηλαδή. Καλάβετε, διότι το μόνο κριτήριο μεγαλειότητος εδώ στην Ελλάδα είναι αν είναι κάποια από την Αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, ότι είναι από την Αρχαία Ελλάδα, αυτό είναι μεγάλο και τα λοιπά. Γι' αυτό και η εορτή των τριών γερατών εδώ στην Ελλάδα έχει πάρει αυτή την πορεία. Είναι στην εκκλησία του μεγάλου ελληνικού πνεύμα τη Αρχαία Ελλάδα. Και βέβαια, αν κάνει διαβάζει τον Χρήσταν του, θα του τον παντό του κόσμου, βλέπει συνέχεια βρίσκει του Αρχαίου Ελλήνων. Ο κόσμος είναι μεγάλο φίλης από τον Αγίο Ελλήνο. Για το χρυσό του χρόνου να είναι μια θρησιά και τίποτα άλλο. Και μάλιστα και ο Μέγας Βασίλειος δεν πάει πολύ πίσω πάνω σε αυτό το θέμα, ούτε και ο Γιώργος δεν είναι. Και περιμένει κανείς να πει δύο καπαδόσεις δηλαδή. Καπαδόσεις είναι άλλη παράδοση. Λοιπόν, τώρα, αυτά βέβαια είναι όλα ενδιαφέροντα και έχεις υπόψεις της μοντέρνας επιστήμης, διότι ο ορθόδοξος δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει άπολο ή υπέρ αθανασίας ψυχής και πνευματικής ψυχής και της μεταφυσικής γνώσης λογίας του κτλ. Είναι καθόλου υποχρεωμένος και μάλιστα θα έλεγε το άλλο, ότι είναι μάλλον υποχρεωμένος να κάνει το αντίθετο. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα της, πάλι στο θέμα της θεραπείας, και τις ψυχοσυνθέσεις του ανθρώπου. Τώρα τονίζουν οι πατέρες ότι ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή. Ο άνθρωπος ούτε είναι σώμα, ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Βέβαια, εάν ο χριστιανισμός είχε εμφανιστεί σήμερα με τη μεγάλη πρόοδο της ανθρωπολογίας και της βιολογίας,
η ορολογία των πατέρων έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της σημερινής, στα δεδομένα των γνωστών της σημερινής επιστήμης. Και θα χρησιμοποιούσαν τη σημερινή γλώσσα για όλα αυτά τα θέματα. Επειδή όμως εμφανίστηκε ο χριστιανισμός σε μια εποχή που κυβερνούσε η ιδωλατρία μεταξύ των ελληνοφώνων και λατινοφώνων, ήσαν κυρίαρχοι στην σφαίρα αυτήν διάφοροι φιλόσοφοι και είχαν πολλούς οπαδούς οι Πλάτωνες, οι Πλατωνικοί, οι Αριστοτελικοί, οι Πυθαγόροι και ούτε καθεξής. Και από αυτούς ήταν οπαδούς και ήταν κάθε μία από αυτές τις, από τις περισσότερες αυτές τις φιλοσοφίες που ήταν τους οπαδούς ήταν και θρησκεία κιόλα. Γιατί ο νέος Πλατωνικός είναι καθαρά θρησκεία. Και βέβαια όσοι θέλουν να σώσουν τον Πλάτωνα από θρησκεία, βέβαια και αυτό δεν έχει θρησκευτικό σύστημα. Αλλά υποπτεύουν όμως και αυτό ήταν το σύστημα του αρχαίου Πλατωνικού και αυτό θρησκεία είναι. Δεν είναι μόνο τη νέου Πλατωνικού, αλλά και του Πλάτωνα. Ενσωματώνει τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις μέσα στο σύστημά του. Δηλαδή δεν χωρίζει τη θρησκεία του από την φιλοσοφία του, είναι όλα ενσωματωμένα σε ένα σώμα είναι αυτό. Οπότε γι' αυτό και ο ίδιος ο Πλατωνικός είναι μια θρησκεία. Βέβαια, για τον Αριστοτέλη είναι δύσκολο κανείς να ισχυρίσει αυτό, εφόσον δεν δέχεται την ατομική αθανασία του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος, ο θάνατος δεν ευτυχεί, τότε τουλάχιστον από αυτής της απόψης δεν είναι θρησκεία δηλαδή. Αλλά από άλλες απόψεις είναι θρησκεία, δεν του είδε, πιστεύει στους θεούς και ήταν και θρησκευόμενος άνθρωπος για αυτός, όπως όλοι οι άλλοι της εποχής του. Και δεν ήταν και άμυρος, ας πούμε, της πίστησης στη μαγεία, στη μαγική αντίληψη της θρησκείας. Λοιπόν, τώρα, εάν η Θεοτοκία είχε εμφανιστεί στην περσινή εποχή, θα μπορούσε ο σοφός του θεολόγου να καταπιαστεί με τα γνωστά τώρα της θεολογίας που προσδόθηκε στο θέμα της διαφοροποίησης των κριτάρων και στα ρόλου που παίρνουν τα διάφορα κύτταρα κλπ. Και να υποθεθεί ότι αυτό που λέμε εμείς ψυχή έχει κάποια ταύτιση με αυτό που λέμε δέρμα του ανθρώπου, γιατί κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικό δέρμα. Γι' αυτό και προετών βρέθηκε το παράξενο φαινόμενο ότι μπορεί να καθοριστεί σαν πτώση των ανθρώπων με τα αποτυπώματα των δαχτύλων δηλαδή. Δεν βρέθηκε ακόμα, δεν βρέθηκαν δύο άνθρωποι που έχουν τα ίδια 10 αποτυπώματα δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα αν βρίσκεται ποτέ το ένα δάχτυλο να είναι το ίδιο με δάχτυλο άλλο ανθρώπου, ένα δάχτυλο, αλλά τουλάχιστον τα 10 είναι πάντοτε διαφορετικά από ό,τι ξέρουμε, γι' αυτό και η ταυτότητά μας, ας πούμε, δώσετε και το αυτοτύπο μας, η ταυτότητα από κάθε αυτή και να μην πει πιο σήμαντη, δηλαδή, μπορούν να πάρουν το αυτοτύπο μας, που ήταν το ενός δάχτυλου που μας πήρε και ξέρουμε αν είναι σαν κόσμο ή είναι στην σαφότητα, δηλαδή. Και μετά, διαπιστώνεται ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχουν δίδυμα, δίδυμα παιδιά, παρότι από μακριά φαίνονται το ίδιο, όταν κανείς τους βλέπει από κοντά, φαίνεται σαν κόσμο ότι διαφέρει ο ένας από τον άλλο. Οπότε, ο κάθε ένας έχει κάποια ταυτότητα δική του, δηλαδή, έχει κάποια ατομικότητα που δεν επαναλαμβάνεται στους άλλους. Στους άλλους υπάρχει καταπληκτική ομοιότητα πολλές φορές, υπόθεση οικογενειακών χαρακτηρισμών, δηλαδή είχε φιλετικών χαρακτηρισμών. Υπάρχει αυτή η καταπληκτική ομοιότητα. Ο άνθρωπος όμως φαίνεται ότι εξ υπόθεσης της ψυχής, η ψυχή είναι αυτός ο χώρος στην οποία είναι το σώμα. Και μπορεί η ψυχή να ταυτιστεί με την περιοχή του δέρματος του ανθρώπου. Και μετά φαίνεται ότι μέσα σε αυτή την περιοχή του δέρματος που είναι εγκλουβισμένος ο άνθρωπος, ο άνθρωπος, μέσα από το δέρμα του δηλαδή, αυτός ο χώρος έχει κάποια ενέργεια που είναι η αιτία που γίνεται η ίδια διαφοροποίηση στο ίδιο το είδος δηλαδή. Σε κάθε είδος γίνεται η διαφοροποίηση δηλαδή των κυθάρων. Και αυτή η διαφοροποίηση κατευθύνεται από κάτι που μπορεί κανείς να την ονομάσει ψυχή, εφόσον δεν ταυτίζει την ψυχή αυτή με την ψυχή του Πλάτωνα, ας πούμε, ότι το Αριστοτέλειο είναι κάτι
κάτι βιολογικό και όχι μη βιολογικό. Πώς θα το πούμε, είναι βιολογικό φαινόμενο η ψυχή του ανθρώπου. Τώρα, έχουμε το εξής πρόβλημα. Είναι το θέμα της εξελίξεως του ανθρώπου. Έχει διαπιστωθεί τώρα ότι ο άνθρωπος πριν από 500.000 χρόνια δεν είναι όπως είναι τώρα, ο Homo sapiens, ο οποίος είναι η ιστορία περίπου 500.000 ετών, έχει μια περιορισμένη ιστορία. Παλιότερα ο άνθρωπος έχει άλλη μορφή. Οπότε μέχρι τώρα υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων που έχουν διαπιστωθεί από τους ανθρωπολόγους, που είναι εξακριβμένοι οι άνθρωποι, δηλαδή είναι ο Homo sapiens, ο Homo erectus και ο Homo sapiens δηλαδή. Λοιπόν, ο Homo habilis τώρα έχουν διαπιστώσει την ύπαρξή του με απόδειξη, δηλαδή όχι με θεωρία, παραπάνω από 30 εκατομμύρια χρόνια ύπαρξη με αυτό το άνθρωπο. Δεν το άνθρωπο πίνει, γιατί σήμερα δεν υπάρχει ο Homo habilis. Τώρα, το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι έχει διαπιστωθεί ότι η θεία ουσία κάθε όντως έχει κάποια σχέση με την υψηλή ή τη χαμηλή λογικότητα του ανθρώπου. Όσο πιο λογικό είναι το ζώο, όσο πιο μεγάλο είναι η θεία ουσία. Όσο πιο υποτυπώνει την λογικότητα του ανθρώπου, τόσο πιο μικρή είναι η θεία ουσία δηλαδή. Βέβαια αυτό δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να είναι απόλυτο, γιατί υπάρχουν πουλιά και έντομα που είναι τόσο μικρά που έχουν καταπληκτική, ας πούμε, νοητική, ας πούμε, δύναμη. Και έχουν τα νερμίδια που έχουν ένα πολιτισμό πολύ αναπτυγμένο και καταπληκτικό πολιτισμό, δηλαδή. Υπάρχει ο πολιτισμό των μυρμικιών, δηλαδή. Δηλαδή, εμείς δεν είναι κανένα συναντήσα με τους, αλλά έχουν ολόκληρο οργανωμένα στα στρατά. Έχουν βασίλισσες, έχουν στρατούς, έχουν διάφοροι. Ο κάθε κάνει, υπάρχουν εργάτες, υπάρχουν διευθέντες, δηλαδή έχουν και ένα φεωδαλικό σύστημα κοινωνία. Οπότε υπάρχουν οι δούλοι και οι δεύτεροι. Υπάρχουν δηλαδή και είναι οργανωμένα σε θεοδαλική κοινωνία, δηλαδή. Αλλά είναι οργανωμένοι. Και πώς οργανώνονται κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή. Διότι δεν είναι φυλή που υποτάσσει άλλη φυλή, γιατί όλοι βγαίνουν από τους ίδιους, δηλαδή. Στην γέννηση, δηλαδή, ο ένας γεννιέται εργάτης, ο άλλος γεννιέται εργάτης, η βασίλη γεννιέται βασίλη και ευχαριστή. Πάντως, σε όλο το φυσικό κόσμο βλέπουμε μια πολύ λεπτομερή λειτουργία των διαφόρων ζώων και η θεωρία που έχει επικρατήσει πλέον είναι ότι ο κάθε είδος έχει εξελιχθεί ανάλογα με τις ανάγκες προσαρμογής στο περιβάλλον και με τις ανάγκες επιβιώσεως. Οπότε οι ανάγκες επιβιώσεως και προσαρμογή στο περιβάλλον έχουν δημιουργήσει τη μορφή που πήρε το σώμα τους και το οπτικό σύστημα του σώματος του κάθε ζώο και τις διάφορες ικανότητες. Άλλα ζώα έχουν γίνει κάστρο, πυρά και δεν κινούνται πολύ γρήγορα. Άλλοι κινούνται, ας πούμε, πάρα πολύ γρήγορα για να πιάσουν το θύμα ή για να φεύγουν από τους εχθρούς τους και ούτω καθεξής. Οπότε βλέπει κανείς με τον πάροδο του χρόνου υπάρχει μια σαφή εξέλιξη στα είδη μέσα στη φύση και αυτό έχει διαπιστωθεί από τους παλαιοντολόγους δηλαδή και δεν υπάρχει αμφιβολία πλέον για το θέμα ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη των ειδών. Οποιοδήποτε ειδών κανείς εξετάσει βλέπει ότι έχει εξελιχθεί σε εκδοδοσμένες ανάγκες. Τώρα, η επικρατούσα θεωρία για τον άνθρωπο είναι ότι ο άνθρωπος είχε μικρό εγκέφαλο όταν υπήρχε ένας ήπειρος στον κόσμο και πριν γίνουν οι ίδιοι, πριν σηκωθούν τα βουνά, διότι σε αυτή την εποχή υπήρχε μια παραδοσιακή κατάσταση στην οποία υπήρχαν σειροί καρποί παντού και πόλοι κοβόρτων
Και καθόταν ο άνθρωπος εκεί και απλώς έφαγε, ας πούμε, έτοιμα φαγητά, σαν ένας Έλληνας, ας πούμε, στην Ομόνια, στην Αθήνα. Οπότε φαίνεται ο άνθρωπος σαν τέτοιος. Κατά αυτόν τον τρόπο φαίνεται, με ξηρούς καρπούς, πρέπει να υπάρχει τα δόντια του. Και τα δόντια του, από τα δόντια του φαίνονται καθαρά ότι δεν ήταν κρεοφάγος. Δεν είναι κρεοφάγος της ψυχής του. Δεν είναι και τα δόντια για να είναι κρεοφάγος, δηλαδή. Γι' αυτό και μαγειρεύει τα κρέατα και τα λοιπά. Εκτός από μερικούς που κάνουν ένα κοιμά και τον χρόνο ομό, δηλαδή. Όπως το είπαμε και στη Συρία, υπάρχει αυτή η παράδοση. Και σημάσαι στην Λιγά, στην Ευρωπαϊκή, αλλά στην Γαλλία και στην Ευρωπαϊκή υπάρχει το τεκ-τα-τα, δηλαδή είναι ο ομό κοιμά, δηλαδή είναι με παχαρικά τα ομό, είναι πολύ ωραίο, δηλαδή. Δεν ξέρω αν δεν είναι κίνδυνο, πάνω στο ωραίο είναι. Πάνω στο άνθρωπο δεν έχει διαμορφωθεί ο άνθρωπος για να πω ιδέα. Και τώρα, εκείνο που περιμέναμε στην θεωρία του είναι ότι όταν φανταζόταν τους αρχαίους ανθρώπους, φανταζόταν τον αρχαίο άνθρωπο ως άγριο, με δόντια κρεοφάγο δηλαδή, το άγριο. Διότι τα δόντια τα κρεοφαγικά εξέλιξαν όταν ο άνθρωπος έμαθε να κάνει φωτιά και να μαγειρεύει το φαγί του. Και όταν άρχισε να μαγειρεύει, γιατί είχε λίγο πιο γούστο το μαγειρεμένο κρέας κλπ. Ήταν πιο έλλειψο κλπ. Δημιουργήθηκε η κουζίνα του ανθρώπου και έτσι σιγά σιγά τα δόντια του άλλαξαν και τις καλύψεις. Αλλά τώρα όμως ξέρουμε καλά ότι και τα δόντια των ανθρώπων στην εποχή εκείνη πριν από 3,5 εκατομμύρια χρόνια είναι τα ίδια δόντια που έχουμε σήμερα. Ίσως με μερικές μικροδιαφορές δηλαδή, αλλά πάλι δεν είναι δόντια και είναι πάντα δηλαδή. Τώρα, συνδυάζοντας αυτά τα γεγονότα με τις γνώσεις που έχουν οι γεωλόγοι που ερευνούν, ας πούμε, το φαινόμενο του πολιτισμού των τεκτονικών πλαφών και τη διαπόρτωση των σημερινών νησίων και τη διαπόρτωση των σημερινών βουνών και την αλλαγή του κλίματος στη γη κτλ. Τώρα πλέον επικρατεί η θεωρία, γίνεται αποδεκτή πλέον, ότι ο άνθρωπος έχει μικρό εγκέφαλο όταν ήταν ξεροκαρτοφάγος, δηλαδή. Πορτοφάγος, ξεροκαρτοφάγος και δεν είχε να δουλέψει. Μετά όμως με την αλλαγή του κλίματος αναγκάστηκε και έγινε κυνηγός επειδή δεν υπήρχε αρκετό φαΐ έτοιμο να τρώει και έμαθε να κάνει παστά από τα ζώα του κυνηγούς λοιπόν να πάει από το ένα καλοκαίρι στο άλλο και χειμώνα δεν έβρισκε φαγητό να φάει και το καθεξής, και όταν άρχισε να αποταμιεύει φαγητών, ο εγκέφαλος αρχίσει να μεγαλώνει και μετά όταν γίνεται γεωργός μεγαλώνει ακόμη περισσότερα, διότι η γεωργία απαιτεί και γνώσεις, ας πούμε, πιο λογικές. Και έτσι με την ανάπτυξη του πολιτισμού που βγαίνει από την ανάγκη της επιβιώσεως και αφού σταμάτησε να είναι κυνηγός και είναι γεωργός, μετά αναπτύσσεται η πολεμική επιστήμη, διότι οι γεωργοί έπρεπε να συσπηρωθούν, να φυλάνε τα κτήματά τους από τους εχθρούς που θέλουν να πάρουν τα κτήματά τους. Δηλαδή, οπότε η μεγάλη πόλεμη που γνωρίζουμε από την ιστορία αρχίζουν όταν αναπτύσσεται ο γεωργικός πολιτισμός. Και από τον γεωργικό πολιτισμό αναπτύχθηκε η γεωμετρία, η μαθηματική και ακόμα το ενδιαφέρον για τα ουράνια σώματα, για τις καιρικές συνθήκες και τα καθεξής και συγκρότησε να αναπτύσσεται και η μαγεία με όλα αυτά τα πράγματα και οι κοινούς μορφές και τις καιρικές και τα καθεξής. Τώρα, μέσα σε αυτό το χώρο υπάρχει το βιολογικό πρόβλημα δηλαδή. Κρατούσαν μέχρι προ-χρόνο δηλαδή ότι ο κόσμος αυτός είναι κάπου 5.500 ετών εάν κανείς πάρει την παλιά διαθήκη ως προδόμωνα για την ηλικία του κόσμου και την ηλικία του κόσμου είναι σαφές ότι ο κόσμος στην παλιά διαθήκη δημιουργήθηκε πριν από 5.000-6.000 χρόνια και όχι κοντύτερα δηλαδή, οπότε ο κόσμος αυτός έχει τόσα χρόνια ύπαρξη. Και τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο ο κόσμος αυτό δεν υπάρχει μόνο όταν εμφανίζεται ο άνθρωπος, αλλά υπάρχει αυτό το κόσμος και έχει
εκατομμυρίων και δισεκατομμύρων ετών. Ο κόσμος είναι αυτό δηλαδή. Το πιο μακρινό άστρο που έχει βρεθεί τώρα είναι 10 δις εκατομμύρια έτους φωτός μακριά. 10 δις εκατομμύρια έτους φωτός μακριά. Οπότε από εκεί κανείς μπορεί να καταλάβει ότι το σύμπαν είναι τουλάχιστον πιο παλιό από εκείνο. Τα 10 δις εκατομμύρια χρόνια δηλαδή. Και βέβαια και εμείς, δηλαδή είναι βέβαιο, είναι πολύ παλιότερο από αυτό. Δεν είναι πολύ παλιότερο. Τώρα, μέσα στον χώρο αυτό δημιουργείται το πρόβλημα της θέσεως της Αγίας Γραφής. Την υπήρχε παράταξη χριστιανών που ταυτίζουν την Αγία Γραφή με την Αποκάλυψη. Οπότε δημιουργούνται για αυτούς τουλάχιστον, δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα για την Αγία Γραφή και την Αποκάλυψη. Διότι αν ο Θεός επικαλύψει, πώς ο Θεός επικάλυψε ένα βιβλίο, εις το οποίο δεν περιγράφονται σωστά αυτά που ο ίδιος ο Θεός έχει κάνει, δηλαδή, για αν ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου, δηλαδή. Καταλάβετε. Λοιπόν, το θεολογικό πρόβλημα τώρα είναι το θέμα της εμφανίσεως του ανθρώπου. Εάν εξελίχθηκε αποκτήθηκα, ή αν ο άνθρωπος είναι, εμφανίζεται ως άνθρωπος. Οπότε έχει εξέλιξη από ζώο, είναι άνθρωπος ή εμφανίζεται ως άνθρωπος και μετά τι είναι άνθρωπος. Οι σημερινές έρευνες που γίνονται σύγκριση, γίνεται η σύγκριση μεταξύ κυθάρων φυσίκων και κυθάρων ανθρώπων δηλαδή. Ένας που δεν γνωρίζει να διακρίνει, θα πει αμέσως ότι είναι του ίδιου πλάκου. Υπάρχει καμία διαφορά η ταχύτερα του φυσικού και ταχύτερα του ανθρώπου. Υπάρχει τόσο πολύ καταπληκτική ομοιότηση που ένας ερασιτέχνης, ας πούμε, άμα τα κοιτάξει, θα πει ότι είναι του ίδιου είναι. Μετά, αν δει κανείς σκελετό φυσικών που έχουν βρεθεί από την αρχαιότητα, όπως είναι ο ένας φύσικας που είναι σύγχρονος του... πώς είναι φυσικά μας, πώς είναι... λοιπόν, σκελετών, των ιδιών, ας πούμε, είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς καμιά διαφορά, διότι τι κάνει αυτή η σύγχρονη κήπηκη προς τον χρωμοκαπίδες. Ήσαν ορθοκουρτούς, ορθοφορούντες δηλαδή, οι καθίσεις περπατούσαν όρθια, καταλάβετε. Γι' αυτό είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που περπατούσε όρθια. Υπάρχουν τώρα παραδείγματα και φύκων που περπατούσαν όρθια. Η διαφορά η βασική μεταξύ τους είναι στο χώρο του εγκεφάλου. Ο Homo sapiens έχει εγκέφαλο που είναι περίπου 700 τετραγωνικά εκατοστά δηλαδή. Ο Homo sapiens, ο μοντέρνος άνθρωπος, κατά μέσο όρο έχει από χωρητικότητα μυαλού, με την χωρητικότητα 1.400 κυβικά εκατοστά, κατά μέσο όρο δηλαδή, να καταλάβετε. Λοιπόν, ο Homo erectus είναι μεταξύ των δύο, είναι περίπου 900 κυβικά εκατοστά. Οπότε η βασική διαφορά στην διαμόρφωση του ανθρώπου είναι ότι μεγαλώνει ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Και έχει διαπιστωθεί πλέον ότι ο εγκέφαλος μεγαλώνει ανάλογα με τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Όταν είναι ανθρωποφάγος και ξέρω καρποφάγος δηλαδή, έχει μικρούτσικο εγκέφαλο. Όταν γίνεται πλέον κυνηγός και είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να ζει πιο περίπλοκο ζωή και πιο δύσκολη ζωή, μεγαλώνει ο εγκέφαλος για να δώσει τη δυνατότητα του άνθρωπου να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του. Και με την ανάπτυξη πλέον του γεωργικού πλουρισμού εμφανίζεται πλέον ο Homo sapiens και αναπτύσσεται ο εγκεφαλικός άνθρωπος, ο οποίος ζει πλέον με τη λογική του και με την πολιτιστική δηλαδή τομή της κοινωνίας, σε οργανωμένη κοινωνία και ούτω καθεξής. Οπότε το μέγεθος του εγκεφάλου έχει σχέση με εξέλιξη. Τώρα, το πρόβλημα είναι αν εξελίχθηκε ο άνθρωπος από το φύσικα ή εμφανίζεται ο άνθρωπος ως άνθρωπος. Τώρα, αυτό είναι
θεολογικό πρόβλημα ή δεν είναι θεολογικό πρόβλημα. Εγώ πιστεύω η θεωσία δεν είναι θεολογικό πρόβλημα. Αλλά εξ επόψη επιστημονική δεν είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Τώρα, σύμφωνα με την εμπειρική μέθοδο έρευνας, δεν μπορεί κανείς εκ των προτέρων να καθορίσει εάν οι διάφορες θεωρίες είναι λανθασμένες ή όχι. Δεν μπορεί κανείς να αποδείξει δογματικά ή να αποφανθεί αυθεντικά πώς έχει το θέμα εξ επόψεως, ας πούμε, των μαρτυριών που θα βρεθούν στις θετικές επιστήμεις γύρω από τέτοια θέματα. Και νομίζω ότι είναι ανοησία μεγάλη υποβλαγή να κάθεται κανείς και να ασχολείται με απολογιστικό τρόπο για ένα τέτοιο θέμα. Διότι, εάν ο άνθρωπος εξελίχθηκε από πίθηκα, εξελίχθηκε από πίθηκα. Εάν δεν εξελίχθηκε από πίθηκα, δεν εξελίχθηκε από πίθηκα. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση. Ή εξελίχθηκε από πίθηκα, ή δεν εξελίχθηκε από πίθηκα. Δεν είναι. Αυτό είναι το επιστημονικό πρόβλημα, δηλαδή. Τώρα, γιατί να χάναμε την υπομονή μας, ας πούμε, και να γίνουμε νευρικοί και να μην δούμε ότι θα πέσει κάτω η Ορθοδοξία και αν αποδειχθεί το ένα ή το άλλο, τι σημασία έχει, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι παρεμφορολογία. Δεν κάνουμε θεολογία περί του παρελθόντος, κάνουμε θεολογία περί του παρόντος. Το ενδιαφέρον της Ορθοδοξίας είναι για τον άνθρωπο που είναι τώρα. Λοιπόν, εφόσον η Ορθοδοξία είναι μια πνευματική ψυχιατρική και εντάσσεται κατά τη δική μου άποψη ιατρική επιστήμη, διότι η κυρία και μόνη μέρημνα της Ορθοδοξίας, η κυρία μέρημνα, όχι η μόνη μέρημνα, αλλά η κυρία μέρημνα της Ορθοδοξίας είναι θεραπεία της νοράς ενεργείας της ψυχής. Αυτή είναι η δουλειά της εκκλησίας, να θερμαίνει την ενέργεια αυτή που είναι ανενέργητο ή δαιμονικά ενεργή ή τυποτυπωδώς ενεργή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εφόσον το έργο της εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον νου του ανθρώπου και να περάσει τον άνθρωπο κάτω στον τυποτισμό και να θεραπευτεί ο άνθρωπος και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής όπως είναι. Δεν ανάγκη να είναι σχιζοφρενικός και να είναι ψυχοπαθής. Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος είναι ψυχοπαθής. Έχει πάθηση της ψυχής του. Είναι άρρωστος για την ψυχή του. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος είναι ψυχοπαθής, διότι ο ορισμός ψυχοπάθεια από πατρικής απόφασης σημαίνει ότι όποιος, σ' όποιον δεν λειτουργεί σωστά η νοαρά ενέργεια και σ' οποιοδήποτε που είναι γεμάτος ο νους από λογισμός, όχι κακούς λογισμούς, αλλά από και καλούς λογισμούς, όποιος έχει λογισμούς μέσα στον νου του, μέσα στην καρδιά του, ας είναι ηθικές ή ανήθικες, οτιδήποτε, γιατί μπορεί να είναι ηθικότατες αυτές οι λογισμοί που έχει μέσα στην καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής. Γι' αυτό και ο Φαρισαίος είναι ψυχοπαθής και ο κάθε ψεύτο χριστιανό που μας κάνει τον πουριτανό και τον φύλακα της δημοσίας ηθικής του την καλεξή της Ελλάδα. Αυτός είναι ψυχοπαθής άνθρωπος. Εναντίον της θεωρίας του Δαρβίνου, εναντίον των εγωτοβοητών, εναντίον των φυσιοκρατών, εναντίον όλων των φιλοσόφων για τους χριστιανούς, ήταν εναντίον όλων των όλων των ανθρώπων που σκέφτονται δηλαδή. Όποιος σκέφτεται δηλαδή και κάνει έρευνα, τα βιβλία αυτά ήσαν εναντίον όλων αυτών των ανθρώπων. Και είχε μια παράκτημα εμπειρία, αλλά δεν είναι τέλο τώρα να πείσω. Πάντω, εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που είπαμε, ότι όποιο δεν έχει φώτιση, δεν βρίσκεται στην κατάσταση του φωτισμού, κατά τι πατέρε εκκλησίε είναι ψυχοπαθή. Όχι με την έννοια τη ψυχιατρική, που εδώ δεν είναι η πανεπιστήμια. Ο ψυχοπαθή για τον ψυχίγιατρο είναι κάτι άλλο. Είναι ο σχιζοφρενικός, είναι αυτό που έχει μάθει από ψύχωση και ούτω καθεξής για τον ψυχίατρο. Για την Ορθοδοξία όμως, ένας ο οποίος δεν έχει περάσει από κάθαρση και δεν έχει φτάσει στον φωτισμό, είναι νορμάλ και δεν είναι νορμάλ. Αυτό είναι. Τι είναι ο νορμάλ Ορθόδοξος Χριστιανός στην πατερική παράδοση.
Αν θέλετε να δείτε, πάρτε το ευαγγελίο του βαπτίσματος, διαβάστε την ακολουθία του χρήσματος, διαβάστε την ακολουθία με την οποία κάνουν οι επίσκοποι το χρήσμα, γιατί δεν είναι μόνο το χρήσμα που κάνουν με το βάπτισμα, είναι όλη η ακολουθία του χρήσματος. Και το κάνουν οι επίσκοποι τη μεγάλη πέμπτη, από την πάροχη θυσία δηλαδή, για αυτές τις ευχές. Πάρτε την ακολουθία εγγενείων ναών, τα εγγένεια ναού, την ακολουθία αυτή, για να δείτε τι είναι ναό του Αγιονέματος, τι είναι ο φωτισμένος, οπότε όλες οι τελετές εκκλησίες ασχολούνται μόνο με τέτοιες καταστάσεις. Αλλά κυρίως ασχολούνται, επειδή είναι πρόκειται για ευλογικές λαθείες, ασχολούνται με την κάταση και το φωτισμό. Όλες οι εκκλησίες. Αυτές οι ακολουθίες οι παπάντες ξέρουν να παίξουν. Και έχουν αποσυντήσει, ξέρουν πάρα πολύ καλά τα λόγια. Δεν είναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι η θέση να διαπιστώσουν αυτό το γεγονός. Ότι όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας ασχολούνται με την κάθαρση και με τον φωτισμό. Οπότε, για τον Ορθόδοξο, ο νορμάν Ορθόδοξο, ποιος είναι, ο μη και καθαρμένος, ο μη φωτισμένος ή ο καθαρμένος και ο φωτισμένος. Ο καθαρμένος και ο φωτισμένος, αυτός είναι ο νορμάν Ορθόδοξο. Τώρα, σε τι διαφέρον είναι ο νορμάν Ορθόδοξος από τους άλλους Ορθόδοξους, για τους άλλους, είναι η διαφορά. Το δόγμα είναι διαφορά. Πάρα στους Ορθοδόξους μεταξύ τους έχουν τα ίδια δόγματα. Όλοι είναι αποσυμμένοι στην ίδια δόγματα, στην ίδια παράδοση. Και μάλιστα στη σύζυγη στην ίδια λατρεία. Μπορεί να πιέμε όλη την εκκλησία. Μέσα σε ένα εκκλησία μπορεί να έχει και 300 ανθρώπους. Και από τους 300 οι 5 είναι σε κατάσταση φωτισμού και οι άλλοι δεν είναι σε κατάσταση φωτισμού. Και μάλιστα οι άλλοι ούτε καν να ξέρουν τι είναι η κάθαρση. Δεν ξέρουν τι είναι η κάθαρση για να μπορούν να την περάσουν το πρόβλημα. Οπότε το ερώτημα είναι το εξής. Οι νορμάλ ορθόδοξοι χριστιανοί, αυτοί που βαδίζουν προς θεραπεία, τι είναι. Εκείνοι που δεν είναι σε κατάσταση πολιτισμού και δεν έχουν ιδέα περί πολιτισμού. Ή εκείνοι που είναι σε κατάσταση πολιτισμού. Οπότε έχουμε εδώ ένα κριτήριο που είναι για ιατρικό. Είναι ιατρικό κριτήριο. Τι δεν είναι ιατρικό κριτήριο. Διότι το πρόβλημα είναι το εξής. Ο νους του ανθρώπου είναι φυσιολογικό όργανο ή δεν είναι φυσιολογικό όργανο του ανθρώπου. Το έχει όλος ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι έχουν νους ή όχι. Μόνο οι Έλληνες έχουν δηλαδή, άρα είναι. Μόνο οι Ορθόδοξοι έχουν μια ωραία ενέργεια, αλλά ο Μουσουλμάνος δεν έχει, ο Βουδιστής δεν έχει. Οπότε δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο την ίδια ανάγκη από κάθαρση και την ίδια ανάγκη από φώτιση. Και η θεραπευτική αγωγή είναι μία ή είναι πολλές θεραπευτικές αγωγές. Πόσες θεραπείες υπάρχουν στον κόσμο για αυτό το νόσημα, είναι νόσημα ή όχι. Είναι νόσημα ή όχι. Αλλά το πρόβλημα τι είναι. Οι Ορθόδοξοι έχουν σήμερα απομακρυνθεί τόσο πολύ από αυτή την παράδοση που δεν σκέφτονται πλέον τον χριστιανισμό μέσα στα πλαίσια της θεραπείας και της γνώσης. Δεν σκέφτονται. Αν και οι ευχές είναι καθαρές. Οι ευχές της Εκκλησίας μιλάνε. Ο Χριστός ποιος είναι για τους Ορθόδοξους χριστιανούς. Δεν λέγεται επανειλημμένος με ποιο όνομα. Λοιπόν, ψάξετε στην παπική παράδοση, στην προτεσταντική παράδοση, μου βρει τον όρο γιατρός στις ευχές. Δεν υπάρχει. Το να λέει τον Χριστό γιατρός, μόνο στην ορθόδοξη παράδοση υπάρχει. Γιατί αυτή η παράδοση έζησε στους προτεστάντες και τους παπικούς. Και όταν τους μιλάμε για θεραπευτική αγωγή, εξαφνιάζονται κιόλας. Γιατί εξαφνιάζονται. Διότι η ανάγκη της αλλαγής έφυγε από τους ανθρώπους στην δική τους θεωρία. Εκείνος που αλλάζει δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Θεός αλλάζει. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν θεραπεύει το άνθρωπο. Το μόνο πράγμα που κάνει γίνεται καλό παιδί. Και όταν ο άνθρωπος γίνεται καλό παιδί, τότε και ο Θεός αλλάζει. Δηλαδή ανάλογα με αν ο άνθρωπος είναι καλό παιδί ή όχι, είναι ο Θεός. Ο Θεός
θυμώνει όταν ο άνθρωπος είναι κακό παιδί. Και ο Θεός χαίρεται όταν ο άνθρωπος είναι καλό παιδί, δηλαδή. Το παρακολουθείτε, αυτό είναι. Αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ευρώπη, γίνεται και στην Ελλάδα. Και έχει καταδύσει η Ορθοδοξία να είναι μια θρησκεία που και στην Ορθοδοξία πλέον ο Θεός αλλάζει. Όταν ο άνθρωπος είναι καλός, ο Θεός τον αγαπάει. Και όταν ο άνθρωπος είναι κακός, ο Θεός δεν τον αγαπάει, δηλαδή. Ο Θεός τιμωράει και βραβεύει. Οπότε η ουσία της Ορθοδοξίας εδώ στην Ελλάδα είναι η θρησκεία. Λοιπόν, εάν κανείς θέλει να διαβάσει πώς καθίδησε η Ορθοδοξία να φτάσει σε αυτό το σημείο, να διαβάσει τον Αδαμάνι Φορέ. Αυτός ενεκαινίασε αυτή τη γραμμή για την Ελλάδα. Ο εγκαινιαστής. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος εγκαινίασε τον διωγμό εναντίον της Ορθοδόξης θεραπείας του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Κοραής. Εκείρισε, αυτός εκείρισε τον πόλεμο εναντίον του εισφυγασμού και του παραδοσιακού μοναχισμού. Ο Κοραής. Τώρα, πρέπει εδώ να διασταθμίσουμε ένα θέμα. Εγώ πώς σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Η μπορώ να είναι ένας άνθρωπος, δηλαδή. Η μπορώ να είναι όχι ο άνθρωπος. Την παρακολουθείτε. Απλώς κάνω την έρευνά μου και κάνω μια περιγραφή στον πρώτο του παραδόξου. Και πάω και βρίσκω τις καλύτερες, τις καλύτερες φίλες και βρίσκω αυτά τα πράγματα. Κοίτα λέω στον εαυτό μου, κοίτα εδώ βέβαια. Εδώ είναι μια περίεργη περίοδο που πάμε εδώ. Γιατί λέμε για αυτή την ενέργεια της ψυχής, αυτό το όργανο που θεραπεύεται κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει, θα υπάρχει, θα υπάρχει. Και διαπιστώ αυτό το φαινόμενο που έχει μεγάλη σημασία για το σημερινό άνθρωπο. Και μετά, διαπιστώνω πότε υπάρχει αυτή η παράδοση και πού υπάρχει αυτή η παράδοση και γιατί δεν υπάρχει συνοριστό της Ορθοδόξης αυτή η παράδοση και γιατί η Ορθοδοξία πέσει μια αλλίωση. Γιατί πέσει μια αλλίωση η Ορθοδοξία. Και μετά διαρωτώ, πού το ξέρει ο Τόιμπι ότι ο Ορθόδοξος πολιτισμός απομειώνεται με τον δυτικό πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Γράφει ολόκληρο βιβλίο περί πολιτισμού και ξεχωρίζει τους πολιτισμούς, υπάρχοντας πολιτισμούς σε πέντε. Είναι ο Ινδουικός πολιτισμός, είναι ο πολιτισμός της Άπου Αρατορής, είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, είναι ο Ορθόδοξος πολιτισμός. Και υπάρχουν οι πρωτόγονοι πολιτισμοί που διασώζονται μέχρι σήμερα. Αυστραλία και Αφρική. Και από τους πολλούς πολιτισμούς που υπήρχαν στο παρελθόν και αυτός έχει μετρήσει κάπου 20 στις 5, διασώζονται μέχρι σήμερα μόνο 5 πολιτισμοί του παρελθόντος. Και έχει τη θεωρία ότι όλοι οι πολιτισμοί τώρα διπικοποιούνται. Και έχει την θεωρία ότι στο παρελθόν οι Ευρωπαίοι πιστεύανε ότι η δυτικοποίηση των άλλων πολιτισμών, η απομείωση των άλλων πολιτισμών θα γίνει μέσω της θρησκείας. Και γι' αυτό στείλουν ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο και οι Ευρωπαίοι, για να τους κάνουν Ευρωπαίους χριστιανούς, για να τους δυτικοποιήσουν. Και γι' αυτό κατέφτασαν και στην Ελλάδα και υπάρχουν ακόμα αυτοί οι ιεραποστόλοι εδώ, από την Αμερική, από την Ευρώπη, τα λοιπά, κάτι για προπάτες και ό,τι θέλει να πάρει στην Ελλάδα. Ήρθαν στην Ελλάδα, προφανώς πατρική τα παλιά πρωί, πουλί, ξοδεύουν άχρηματα δηλαδή. Αυτά γιατί, και επί την συνεργασία όλων των πρεσβειών των Αθηνών. Δηλαδή. Όλοι οι πρέσβοι, οι Ιταλός πρέσβοι υπηστήριζαν τους Ιταλούς δηλαδή. Ο Γάλλος, τους Γάλλους ιεραποστόλους, οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με ιεραποστολή. Οι Αμερικανοί υπηστήριζαν όλα τα προστατικά δόλματα μέσα στην Ελλάδα που ήταν από την Αμερική κτλ. Αυτή η Ευαγγελική της Ελλάδας που είναι τώρα εδώ στην Εκατερίνη και στην Αθήνα και η Ευαγγελική που ήρθαν από τη Μικρά Ασία αυτή με την ανταλλαγή του πληθυσμού της. Στην αρχή δεν ήταν προμένως το ελληνικό κράτος να το δεχτεί, διότι στην μικρασιατική καταστροφή κανένας μικρασιάτης δεν ήταν Έλληνα, δηλαδή. Κανένας δεν ήταν Έλληνα, δηλαδή. Οπότε ήταν οι Ρωμαίοι δηλαδή, οπότε οι οποίοι είναι νομικά Ελλήνες με τον νόμο του 1923 είναι ένας νόμος. Όσοι ήρθαν στην Ελλάδα ήταν γίνει Έλληνες δηλαδή. Λοιπόν,
Μέσα στην ανταλλαγή αυτή υπήρχε το πρόβλημα, δύο προβλήματα. Τι θα κάνουμε με τους Αρμενίους, καταλάβετε που δεν ήσαν βέβαια Έλληνες, και τι θα κάνουμε με εκείνος του Ρωμαίος που είχε γίνει Προτεστάντες. Είστε εκεί δηλαδή. Οπότε το κράτος το ελληνικό και στις συμφωνίες αυτές δέχτηκαν να τους φιλοξενήσουν στην Ελλάδα. Οπότε ήρθαν οι Προτεστάντες στην Ελλάδα και εγκατασταθήκαν εδώ και οι Αρμένοι ήρθαν δηλαδή. Και αυτοί οι Προτεστάντες που ήταν κάνουν φοβερή προπαγάνδα για να γυρίσουν τους Ορθοδόξους στον Προτεσταντισμό. Πολύ προπαγάνδα και τα χρήματα τα μαζεύανε από την Αμερική. Από τις θυγάτριες και τις θυσίες από εκεί για να μας κάνουν προπαγάνδα εδώ δηλαδή. Καλά. Λοιπόν, και μάλιστα η συζήτηση που έγινε για τη βοήθεια των διαδοχών αυτών, υπάρχουν πρακτικά της Βουλής της Αμερικής, που στα χρόνια, τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεως του Αμερικανικού κράτους γινόταν συζητήσεις για να βοηθήσει το Αμερικανικό κράτος προς τους γεραποστόλους αυτούς που ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε είχαν εφηρωθεί και από την Αμερικανική κυβέρνηση για να κάνουν γεραποστολή του Αμερικανικού. Και μετά και εδώ στη Μακεδονία είναι μεγάλη δράση από γεραποστόλους που ήρθαν στην Αμερικανική. Αλλά αυτοί οι γεραποστόλοι έχουν πάνω την υποστήριξη του κράτους τώρα. Αυτό είναι το παράδειγμα. Όπως και το ελληνικό κράτος υποστηρίζει τις ιεραποστολές τις δικές μας στην Αφρική. Αυτό είναι φυσικό. Αλλά στο σχέδιο των Ευρωπαίων, ο σκοπός των ιεραποστολών αυτών δεν ήταν μόνο να γίνουν χριστιανοί, αλλά και να δεχτούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Γι' αυτό και ο Τόιμπλε λέει ότι αυτή η προσπάθεια απέτυχε, διότι οι χριστιανοί αυτοί οι Ευρωπαίοι, εκεί που ήσαν κοινωμένοι, ως ειδωλολάτρες, ένας λαός, ήταν ενωμένος ως ειδωλολάτρες, δηλαδή ενωμένοι ως ειδωλολάτρες, διαπιστώθηκε το γεγονός ότι ο ένας αδελφός έγινε λουθυρανός, ο άλλος αδελφός έγινε παπτικός, ο εξάδελφος έγινε βαπτιστής, ο άλλος έγινε ευαγγελικός, ο άλλος έγινε μεθοδιστής, ο άλλος αγγλικανός και το καθήξης. Οπότε όχι μόνο διέσπασαν το κράτος σε μικρά κομμάτια από θρησκείες δηλαδή, αλλά διέσπασαν τις ίδιες τις οικογένειες δηλαδή. Λοιπόν, διαπίστωσαν ότι η Ιεραποστολή είχε μεγάλη αποτυχία για την δυτικοποίηση αυτών των ανθρώπων. Και ο Τόιμπλε το 1948 πρότεινε μια καινούργια λύση, ότι θα δυτικοποιηθούν όλοι με την τεχνολογία και την οικονομία. Δηλαδή με την μέσω της ευρωπαϊκής τεχνολογίας και της οικονομίας θα δυτικοποιηθεί ο κόσμος. Και φαίνεται ο Μενίδ, όταν ζούσε το Παρίσι και εξόρυτο, διάβασε φαίνεται τα βιβλία του Τόιμπλε και κατάλαβε τι γινόταν στην Περσία δηλαδή. Και γι' αυτό έκανε τη μεγάλη επανάσταση εναντίον του ευρωπαϊκού και αμερικανικού πολιτισμού για να καθιερώσει το Ισλαμικό πολιτισμό, εις όλο το Ισλάμ δηλαδή. Λοιπόν, ο Μενί είναι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, από αυτής της απόψεως. Λοιπόν, τώρα, μέσα σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει και η αντεπίθεση στον Ορθόδοξο. Όταν είναι ορθόδοξο πολιτισμός, τι είναι ορθόδοξο πολιτισμός, καταλάβατε, τι είναι αυτός ο πολιτισμός. Πολιτισμός είναι με την έννοια του δυτικού πολιτισμού. Δεν είναι ένας ορθόδοξος πολιτισμός εν αντιθέσει προς ευρωπαϊκό πολιτισμό ή οποιοδήποτε πολιτισμό. Γιατί, διότι η ορθοδοξία δεν είναι πολιτισμός. Ο Ορθοδοξία δεν είναι πολιτισμό. Είναι επιστήμη. Εφόσον είναι θεραπεία, είναι μια θεραπευτική αγωγή που θεραπεύει την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Βέβαια υπάρχουν επιπτώσεις για την δημιουργία πολιτισμού. Οπότε η Ορθοδοξία έχει τη λέμε να δημιουργήσει έναν πολιτισμό. Αλλά η Ορθοδοξία δεν είναι πολιτισμός όμως. Στο κάποιος γραφής δεν είναι θρησκεία. Δεν είναι μια θρησκεία όπως είναι όλες οι άλλες θρησκείες. Η Ορθοδοξία ξεχωρίζει με ένα μοναδικό φαινόμενο. Είναι το ανθρωπολογικό και το θεραπευτικό. Σε αυτό διαφέρει. Και από αυτή τη θεραπευτική αγωγή διαπιστώνεται αυτή η εμπειρία των θεωμένων το εξής γεγονός. Ότι όπως ο γιατρός, ο σωστός γιατρός, μεριμνά για τη θεραπεία όλων των ανθρώπων και δεν ξεχωρίζει μεταξύ των ανθρώπων.
Και δεν λέει ότι εγώ σένα δεν σε θεραπεύω διότι είσαι φυλακισμένο, α πούμε. Είναι υποχρεωμένο και το φυλακισμένο θα τον θεραπεύσει. Δεν έτσι. Ο οδοντίατρος, όποιος έρθει στο γραφείο του, της πει ότι πονάει το δόντι, είναι υποχρεωμένος ο οδοντίατρος να τον θεραπεύσει. Τελείωσε το θέμα. Δεν θα τον ρωτήσει εάν πάει στην εκκλησία, εάν τι κάνει στην ιδιωτική του ζωή, εάν ξεπατάει την γυναίκα του, εάν ταΐζει τα παιδιά του, εάν πάει στο καμπαρέ, εάν πάει συχνάζει, ας πούμε, τα πορνεία, εάν τι κάνει. Δεν τον ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Θα θεραπεύσει την πάθηση του ανθρώπου. Αυτή είναι η δουλειά του γιατρού. Εάν είναι πλούσιος ή φτωχός και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί ένας γιατρός να κάνει διακρίσεις. Δεν είναι έτσι. Είναι υποχρεωμένος να θεραπεύσει δηλαδή. Τώρα, στην ορθόδοξη παράδοση έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Βλέπω ότι ο Θεός αγαπά όχι μόνο τους Αγίους. Ο Θεός αγαπάει και τους κολλασμένους. Και τον διάβολο ακόμα αγαπάει ο Θεός δηλαδή. Ο Θεός θεραπεύει τους πάντα. Θέλει να θεραπεύσει τους πάντα. Αλλά δεν μπορεί να θεραπεύσει τους πάντα όταν δεν θέλουν όλοι να θεραπεύσουν. Δεν μπορεί να θεραπεύσει με το ζόρι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί με το ζόρι να θεραπεύσει. Θεραπεύει αυτούς που θέλουν θεραπεία. Τους άλλους δεν θα τους θεραπεύσει. Δεν μπορεί να τους θεραπεύσει με το ζόρι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι θα κάνουμε δηλαδή, υπάρχουν σαν ανθρώπους. Θα δίνουμε τα παιδιά, παιδί, κάνε κορδοσκήνη, τσάκα τσάκα σαν τους δέντρους. Και να κάθονται εκεί και να κάνουν κομποστήρι δηλαδή και δεν πέφτει και αφού το δίραμε και με το ζόρι κάνουν κομποστήρι θα έρθει το πνεύμα του Άγιου και θα τους αλλάξει δηλαδή. Είναι αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αλλά είναι όπως δεν μπορώ να τα πούμε να κάνουμε το ζόρι να πάει στο γιατρό δηλαδή πιστεύει και έχει το γιατρό δηλαδή έτσι. Βέβαια μπορεί τώρα με κοινωνική δικαιοσύνη να στέλνουν τους ανθρώπους με το ζόρι στο γιατρό και με το ζόρι θα τους θεραπεύσουν κλπ. Και θα κάνουμε νόμο και θα πούμε ότι όλοι οι υποχρεωμένοι κάθε μήνα να πάνε στον οδηγό. Ο οδηγό αυτό εδώ. Θα φέρουμε το κουβάρο τα παιδιά με το ζόρι στο οδηγό αυτό και θα δεν ξέρει. Καταλάβατε. Δεν θα ακούει πολύ να γίνει, δεν ξέρω. Ίσως είναι καλό να γίνει. Αναγκαστική επίσκεψη στους γιατρούς για προληπτική, ας πούμε, θεραπεία και προληπτική για την υγεία. Δεν θα ήταν άσχημο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα, έχουμε διαφορετικές όψεις. Έχουμε το πρόβλημα της προλέψης του ανθρώπου, αν είναι αποκλείθεκτα ή όχι. Έχουμε τον άνθρωπο που ζει μια κοινωνία και πρέπει να δράσει και ως κοινωνικών ζώων, δηλαδή δεν μπορεί να είναι μόνο σκεπτικών, αλλά πρέπει να είναι κοινωνικών συγχρόνων, διότι η ίδια η θεραπεία που γίνεται στον άνθρωπο, η ίδια η θεραπεία δημιουργεί αυτομάτως κοινωνικών άνθρωπο. Η ίδια η θεραπεία δημιουργεί κοινωνικών άνθρωπο. Δεν είναι έτσι. Διότι εκείνος που είναι θεραπευμένος είναι υποχρεωμένος πλέον, χειροτονείται γιατρός αυτός. Γιατί η ιατρική επιστήμη που λέει η ορθοδοξία διαφέρει από τις άλλες επιστήμες. Διότι εκείνος που θεραπεύεται είναι εκείνος που θεραπεύει. Εκείνος που θεραπεύεται είναι εκείνος που θεραπεύει. Και η ίδια η εκμάθηση της θεραπευτικής είναι μέσω της θεραπείας. Οπότε ο άνθρωπος θεραπευόμενος γίνεται θεραπευτής. Και αυτός ο οποίος θεραπεύεται και γίνεται θεραπευτής, σημαίνει ότι θεραπεύει. Και για να είναι θεραπευτής πρέπει να είναι ανθρώπινος να θεραπεύει. Γι' αυτό το λόγο δεν εννοείται άνθρωπος ο οποίος είναι θεραπευμένος να μην έχει πνευματικά παιδιά. Δηλαδή ως θεραπεία ανθρώπου. Οπότε αυτός δουλεύει σε όλο το κύκλο με αυτόν σχέσεών του. Και στην Αγία Εκκλησία δεν ήταν επαγγελματίας θεραπευτής, διότι ο κάθε χριστιανός ήταν θεραπευτής. Και αυτή ήταν η Ιεραποστολή της Αρχαίας Εκκλησίας. Δηλαδή, η Ιεραποστολή της Αρχαίας Εκκλησίας δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Πάμε στο μέρος και λέμε ότι κοιτάξτε παιδιά τα ωραία δόρματα που έχουμε. Αγοράστε δηλαδή. Θα έχουμε προϊόντα δηλαδή να πουλήσουμε. Έχουμε εμείς τα πιο ωραία δόγματα, έχουμε την πιο ωραία λατρεία, έχουμε τις πιο ωραίες ενδυμασίες όταν λειτουργούμε. Κοίτα το σάκο του δεσπότη πόσο ωραίο που είναι κλπ. Και να το σταυρώσουμε τις πατερίτσες μας
και με τα καλυμμάτια μας και με τα ράσα μας και δεν ξέρω με τι άλλο για να κάνω μια αποστολή. Βέβαια. Έχει αυτή η αποστολή που γίνεται. Δεν είναι όμως η αποστολή των Αγίων Χριστιανών. Δεν είναι η ίδια η αποστολή. Η αποστολή που γίνεται σήμερα. Είναι να πούμε, πάμε στην επισυνέβαια, τους κάνουμε Ορθοδόξους Χριστιανούς και ανταλλάσσουν μια δυσυνεμονία, μια καινούρια δυσυνεμονία δηλαδή. Αυτό γίνεται δηλαδή. Μια ανωτέρα δυσυνεμονία. Τώρα, χρησιμοποιήσετε μόνο δυσυνεμονία. Τώρα, ένας χριστιανισμός που δεν θεραπεύει, αλλά λέει και χριστιανισμό, αλλά δεν θεραπεύει, που είναι το κύριο έργο της Ορθοδοξίας. Σε τι διαφέρει από τη συνδαιμονία. Και είναι συνδαιμονικές θρησκείες. Έχουν παπάδες, τους καλάνε, πάνε και διαβάζουν ευχές σε όλα τα θέματα, όπως κάνουμε και εμείς. Δεν είναι μόνο οι Ορθόδοξοι που διαβάζουν ευχές, και οι χωτζάδες, ας πούμε, οι καθήκοι, όλοι αυτοί οι Ισλάμοι κάνουν το ίδιο, και όλοι κάνουν το ίδιο δηλαδή. Μόνο ορισμένοι Προτεστάντες δεν κάνουν τέτοια πράγματα, και αυτοί τα θεωρούν όλα τις ηρεμονίες αυτά τα πράγματα. Δεν τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την ψυχούλα να πάει στο παράδεισο μετά το θάλασσο και τίποτα άλλο. Δεν είναι κάτι αυτή. Λοιπόν, έχουμε τις άλλες θρησκείες που προσεύχονται για τα παιδιά τους, για το έργο και για το άλλο, για τα παρακαλά, τις δουλειές τους, για τα αγροκτήματά τους, για τα βιομηχανίες τους κλπ. Οποιοδήποτε τις άλλες θρησκείες που προσεύχονται για το καλό του ανθρώπου, κακό κάνω δηλαδή. Καλό δεν είναι αυτό, να προσεύχονται για ο άνθρωπος να μην έχει αρρώστια, να έχει καλή ζωή σε αυτή τη ζωή, να μην έχει πείνα, δίψα και ούτω καθεξής κλπ. Λοιπόν, σε αυτό το νέα, η Ορθοδοξία δεν διαφέρει από άλλες θρησκείες, δηλαδή, σε αυτό το τομέα. Μετά, εξ όποιος δογμάτων. Υπάρχουν και οι χριστιανοί στη Δύση, που έχουν και αυτοί δόγματα, δέχονται ορισμένες συνόδους και το καθεξής, και δεν υπάρχει τόσο καταπληκτική διαφορά εξ όποιος δογματικής από την Ορθοδοξία. Δεν είναι καταπληκτική διαφορά του, δηλαδή, είναι μια διαφορά ποιότητος, ας πούμε. Διότι η Ορθόδοξη δογματική, όπως διδάσκεται σήμερα στην Ελλάδα, είναι άσχετος με τη θεραπευτική, δεν είναι έτσι. Είναι μια δογματική, άσχετος με τη θεραπευτική. Οπότε ο τρόπος που διδάσκεται τη δογματική στην Ελλάδα και η Ορθόδοξη παράδοση, σε τι διαφέρει από την παράδοση των ετεροδόξων δηλαδή. Εφόσον η Ορθοδοξία είναι ού και στη μετάνοια μετά το θάνατο, ού και στη μετάνοια μετά το θάνατο, και δεν υπάρχει θεραπευτική αγωγή επί θεραπεία του νόου αυτού, διότι μετάνοια είναι μετανοώ. Είναι θεραπεία του νόου δηλαδή, έτσι καταλαβαίνει ο πατέρας τη μετάνοια δηλαδή. Λοιπόν, εφόσον η μετάνοια είναι θεραπεία του νόου και είναι αλλαγή του νόου, σήμερα λέμε η αλλαγή της σκέψης του ανθρώπου, αλλαγή του δόγματος, αλλαγή της νοησιακής δομής της αριστερής. Δηλαδή σήμερα ταυτίζεται για μετάνοια με την αποδίστηση του Χριστού, γινόμαστε καλά παιδιά και είμαστε μετανοημένοι. Δηλαδή, κάναμε κάτι στο ζωή μου και δείξαμε μια μετανέλεια και ζητάμε συγχώρηση για αυτό που κάναμε. Αυτή είναι η μετάνοια. Ναι, αυτή είναι η αρχή της μετανοίας. Είναι η αρχή της μετανοίας. Αλλά η ολοκλήρωση μετανοίας τι είναι. Η ολοκλήρωση μετανοίας είναι η φόρτιση του ανθρώπου. Λοιπόν, εφόσον η Ορθόδοξη δεν ασχολούνται με τη θεραπευτική αγωγή, σε τι διαφέρον από μη Ορθοδόξους. Και πόσο ο φίλος του Θεού, η καταλλαγή που έχει στον άνθρωπο, η κατάσταση της καταλλαγής, ποια είναι από Ορθοδόξους απόψε. Κοιτάξτε τις ακολουθίες. Η βάπτιση είναι ταυτίζεται με την κάθαρση και προηγείται του βαπτίσματος, προηγείται προηγούνται οι εξορκισμοί. Καθίστε εμβάσει στους εξορκισμούς. Γίνεται ο εξορκισμός, μα δηλαδή γίνεται η κάθαρση του ανθρώπου και μετά γίνεται η βάπτιση του ύδατος. Οπότε με τη βάπτιση του ύδατος έχουμε την άφηση των αμαρτιών και την καταστροφή των ενεργειών του διαβόλου μέσα στον άνθρωπο. Και μετά επακολουθεί το χρήσμα. Και το χρήσμα
Είναι η κατάσταση της φωτίσεως του ανθρώπου. Είναι η φώτιση. Οπότε, η έρωτηση στην εορτή της Πεντηκοστής προς την Κυριακή των Αγίων Πάντων, δεν είναι έτσι, αφού έχουν βαπτιστεί το Πάσχα, τον Μεγάλο Σάββατο, βαπτίζοντας προς την εορτή των Αγίων Πάντων, τι είναι το μήνυμα για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα που βρισκόσαστε νεοφώτιστοι και βαδίζεστε προς την κατάσταση του φωτισμού δηλαδή, είναι νεοφώτιστοι και πάλι πλέον για φώτιση, πλήρη φώτιση. Που η πλήρης φώτιση τι είναι του ανθρώπου, η πλήρης φώτιση. Είναι η επίσκεψη στο υπνεύματο. Γι' αυτό όλη η διαδρομή της κατοικήσεως τελειώνει με την Πεντηκοστή. Και τι είναι Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι η επίσκεψη στο υπνεύματο. Υποτίθεται ότι έρχεται το πνεύμα και κατοικεί πλέον μέσα εις τους νεοφωτίστους και κάνει το πνεύμα και προσέρχεται. Και αυτή είναι η επίσκεψη στο υπνεύματο. Βέβαια, την ημέρα της Πεντηκοστής δεν έχουμε μόνο να φέρουμε την ίδια τη θέωση. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωση. Οπότε, από την Κυριακή της Πεντηκοστής πάμε στην Κυριακή των Αγίων Πάντων. Δηλαδή, όλη η κατηχητική δομή της Εκκλησίας είναι αυτό. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής τώρα. Τονίζουν οι πατέρες ότι η σωτηρία δεν έρχεται από το ορθόδοξο δόγμα. Είναι το δόγμα που σώζει τον άνθρωπο. Αλλά το δόγμα όμως ανοίγει τον δρόμο εις τον άνθρωπο να φτάσει στην κάθαση και στον φωτισμό κτλ. Διότι χωρίς το ορθόδοξο δόγμα δεν φτάνει κανένας στην κάθαση και στον φωτισμό. Χωρίς την ορθόδοξο πράξη, χωρίς την ορθόδοξο λειτουργική ζωή και ούτου καθεξής δεν φτάνει κανείς δηλαδή. Αλλά δεν είναι όμως το δόγμα και η λειτουργική ζωή που κουβολάει τον άνθρωπο εις αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ένα αυτόματο αυτοκίνητο, μπαίνουν μέσα που είναι το δόγμα και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, σαν να είναι ένα αυτοκίνητο και μετά μας παίρνει η λειτουργική ζωή και το δόγμα μας παίρνει στη φώτιση, ας πούμε, και στην κάθεση. Αυτομάτω, δηλαδή, χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα άλλο, εκτός να είμαστε καλά παιδιά. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, από αυτή την απόψη βλέπει κανείς ότι η εφαρμογή της ορθοδοξίας είναι μια θεραπευτική αγωγή που γίνεται τώρα και έχει επιπτώσεις τώρα κοινωνικές. Στα νέα Εκκλησία ήταν αυτός ο κομμουνισμός της Αποστολικής Ενορίας. Ο κομμουνισμός της Αποστολικής Ενορίας που αυτή η παράδοση συνεχίζεται μέχρι τη σήμερα. Αυτή είναι μια όψη του θέματος. Τώρα, η άλλη όψη είναι το εξής. Πότε ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος από θεολογικής απόψης. Ας υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τον πίτυκα. Πότε από θεολογικής απόψης αυτό που ήταν πίτυκας έγινε άνθρωπος. Είναι το μέγεθος του εγκεφάλου ή είναι κάτι άλλο. Από τα άλλα πλάσματα είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το ίδιο, που είναι σχεδόν όλα τα ζώα μετέχουν στην λογικότητα κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που έχει λογικότητα. Και τα άλλα ζώα έχουν λογικότητα. Προχθές περπατούσα και εκεί που περπατούσα γρήγορα ήταν μια γάτα, μια ωραία μεγάλη άσπρη γάτα. Και αυτός βάδιζε. Οπότε βάδιζα και εγώ και βάδιζε και αυτός ότι αν συνεχίζουμε την ίδια ταχύτητα και γλώμα θα είχαμε σύγκρουση. Οπότε, εγώ επίτηδες κράτησα το... κράτησα την ταχύτητα στο ίδιο ρυθμό. Την ταχύτητα μου την κράτησα δηλαδή. Στην ίδια ταχύτητα. Για να δω τι κάτι θα κάνει η γάτα. Τι έκανε. Έτρεξε. Κράτησε την ίδια πορεία, διότι είχε κάποιο στόχο που φαίνεται, ή σε κάποιο συγκεκριμένο μέρο και επίστρεψε τα πατήματά του. Και έτρεξε και να περάσει μπροστά του. Αυτό τι σημαίνει. Εξ επόμενο ναυσιπλογία
Σημαίνει ότι ήταν σαν ένα καπετάνιο του πλοίου και να αποφύγει σύγκρουση, έβαλε προς την ταχύτητα, έβαλε φουρ δηλαδή, για να αποφύγει σύγκρουση. Μόνο αυτό το γεγονός δεν αποδεικνύει ότι η γάτα έχει την ίδια ικανότητα με το πλοίο προς το καράβι ή το αεροπλάνο, έχει την ίδια ικανότητα να κάνει υπολογισμό για να αποφύγει τη σύγκρουση. Παρακολουθείτε. Τότε αν το κάνει, πώς το κάνει αυτό, δεν είναι ένστικτο. Μα αυτό είναι υπολογισμός, είναι αυτό. Το ένστικτο θα ήταν να σταματήσει. Αν σταματούσε η γάτα για να φύγει τη σύγκρουση, σημαίνει ότι φοβήθηκε να χτυπηθεί. Δεν είναι. Φοβήθηκε το χτύπημα και σταματάει και κάνει πίσω, ας πούμε, και θα αλλάζει πορεία. Όχι, αυτός έφερε. Δηλαδή εκτύψε την ταχύτητά του για να φύγει τη σύγκρουση. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει κάποια βοηθότητα. Αλλά δεν είναι η λογικότητα του ανθρώπου που καθορίζει το τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει την ωραία ενέργεια και είναι ικανός, δηλαδή έχει μέσα του ένα όργανο μέσα στο οποίο μπορεί να άσχει το θέμα του άγιο, να κατοικήσει και να προσέρχεται και να εξελιχθεί από την αποτυπώτηση εις τη θέωση. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Τώρα αν είναι από το πίθηκα ή δεν είναι από το πίθηκα, αυτό μάλλον είναι δευτερεύον θέμα νομίζω. Δεν ξέρω, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Εάν όμως διαπιστωθεί ότι οι πτώσεις του διαλόγου του παντού, μιλάω για την πτώση με τον ανθρώπο, για την πτώση την ανάγκη στο τελείο, και ότι εσκοτίστηκε ο νους του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν είπα το έτσι. Δεν κάθομαι, δεν ασχολούμαι με τον Αδάμ ως Αδάμ. Εκείνο που έχει σημασία λένε ότι εσκοτίστηκε ο νους του Αδάμ. Παρακολουθείτε. Με άλλο λέει είπαν ότι ο Αδάμ αρρώστησε. Αυτό δεν είπα τέλος. Εσκοτίστηκε ο νους. Μιλάμε για τον ασύνετο νου. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, παντού στην πατρική γραμματεία είναι το θέμα της πτώσης είναι ο σκοτασμός του νόου του ανθρώπου. Αυτό είναι δηλαδή. Και αυτό χωρίζει σε δύο. Και αυτά συνοψίζονται από τον Δωμάτινό. Τον Ιωάννη Δαμαστινό, δηλαδή. Ο οποίος δίνει και τις δύο απόψεις στα τελείωμα που πάει στο θέμα. Αλλά πώς ξέρουν ότι ο άνθρωπος έπεσε, πού το ξέρουμε αυτό, επειδή έχουμε ανάγκη αποκάλυψη ότι θεληθεί κάποτε ένας Αδάμ, ο Θεός έτσι έκανε τον Αδάμ, μετά την ερχόκολα τον Αδάμ και έκανε την Εύα, γιατί είναι ένα παιδί που λέει το Κάιν, ο άλλος ήταν Άβελ και τα λοιπά. Και είναι το ιστορικό, ας πούμε. Εκείνο που κατηγορεί το στούντιο ιστορικό. Και ξέρεις, αυτοί ήταν κακά παιδιά και αμαρτήσανε και ο Θεός τους τιμώρησε και έδειξε από το παράδεισο και ούτω καθεξής. Και τι είναι τότε αυτός ο παράδεισος από τον οποίο διωχθήκανε, πώς τιμωρήθηκανε, γιατί τιμωρήθηκανε και τα λοιπά. Λοιπόν, η ερμηνευτική πατερική έχει το εξής πρόβλημα πάνω από αυτό το θέμα. Επειδή οι πατέρες ασχολούνται με την τωρινή θεραπεία της νοράς ενεργείας του ανθρώπου, τώρα υποθέτω ότι εφόσον τώρα ο άνθρωπος έχει νορά ενέργεια και αυτή η νορά ενέργεια θεραπεύεται κατά αυτό το συγκεκριμένο τρόπο, περνάει από κάθαρση και φάνει στο κορτισμό, αυτή η νορά ενέργεια, τόσο νους, αυτό σημαίνει ότι η πτώση του ανθρώπου είναι όταν δεν ενεργεί ο νους σωστά. Αυτή είναι η πτώση του ανθρώπου. Δεν ενεργεί ο νους σωστά. Γιατί είναι σκοταδισμένος ο νους. Γιατί ο νους είναι γεμάτος από λογισμούς και έχει σκοτιστεί από τους λογισμούς του έτσι. Και εξαιτίας αυτού του φαινομένου, οι λογισμοί της λογικής έχουν γίνει λογισμοί της του νους. Έχουν γίνει το σύγχυση λογισμών μεταξύ λογικής και νους. Εκεί που στο νου δεν πρέπει να είναι αυτή η λογική που είναι η λογική, είναι εκεί τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει σκοτασμός του νου. Έπαψε ο νους να είναι φωτισμένος με άλλα λόγια. Αυτό σημαίνει εσκοτίστηκε ο νους. Εσκοτίστηκε ο νους που υποθέτει ότι ήταν φωτισμένος ο νους και σκοτίστηκε, δεν είναι. Και τι είναι αυτός ο φωτισμός του νου. Τι ξέρουν αυτή την εμπειρία του οι πατέρες και απόλυτη παράδοση ότι ο φωτισμός έχει. Είναι η κατοίκηση του εγκέφαλου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
Οπότε ο άνθρωπος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το πνεύμα ενεργεί μέσα στο νου του ανθρώπου και αυτός ο άνθρωπος είναι φωτισμένος. Ή ήταν εν θεοκτίες ο νους, λέει ο πατέρ. Υπάρχουν δύο παραδόσεις. Ήταν φωτισμένος ο νους του Αλάμ. Ήταν εν θεοκτίες ο νους. Η Αλεξανδρινή παράδοση, η παράδοση Καπαδοκίας, ήταν ότι ήταν θεοκτίες ο νους. Η παράδοση της Αντιοχίας ήταν ότι ήταν μάλλον φωτισμένος ο νους, δηλαδή. Τώρα, αν ήταν φωτισμένος ο νους του, του Αδάμ ή αν ήταν σε θέωση, κατά τη θεώσεως ή τη θεοκτία, αυτό ο Λαμασκηνός δεν λαμβάνει καμία θέση, δεν ενδιαφέρεται να λάβει θέση επί του νέματος. Αυτός μας δίνει τις δύο απόψεις των πατέρων που πάνε στο θέμα αυτό. Τώρα, ο αναγνώσεις ας εκλέξει όποιον θέλει. Γιατί? Γιατί εκείνο που ενδιαφέρει τον πατέρα της εξηγίας είναι καλά. Είναι δύο εξηγήσεις του πόσο ο νους εσκοτίστηκε. Από τι εσκοτίστηκε, ήταν στη θεώση, το σκοτίστηκε ή ήταν φώτισε και σκοτίστηκε. Κατάλαβε. Και πώς το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Διότι ξέρουμε ότι ο άνθρωπος τώρα, αυτή τη στιγμή, ως τώρα άνθρωπος, είναι γύρι, κατάλαβε. Έχουμε εσκοτισμένο νου. Αυτός ο νους θέλει θεραπεία. Η θεραπεία είναι σε δύο φάσεις. Είναι φώτιση και θέωση. Αυτές είναι οι θεραπείες. Πώς ο άνθρωπος τώρα έφτασε σε αυτή την κατάσταση να είναι σκοτισμένος ο νους του? Πώς έφτασε? Από επιστημονικής απόψεως δεν είναι καμιά σημασία πώς έφτασε. Σημασία είναι ότι βρίσκεται στην κατάσταση αυτή. Το πώς έφτασε είναι άλλο θέμα. Βλάβετε. Επομένως, το πώς έφτασε, βέβαια έφτασε σε αυτή την κατάσταση χωρικά, σε κάποια εποχή έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί παρατηρείτε ότι υπάρχει στην αρχαιότητα μόνο οι Ισραηλίτες που έχουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή των Ισραηλιτών υπάρχουν οι προφήτες, οι οποίοι είναι σε κατάσταση φωτισμού και θεώντας. Ναι, αυτό είναι ιστορικό φαινόμενο. Αλλά πριν από τους προφήτες, τι υπήρχε? Έχουμε θεωρηθεί πρώτη Μωυσέως, έχουμε θεωρηθεί μετά τον Μωυσέα. Πρώτη Μωυσέως πάρα μέχρι τον Αβραάμ. Υπάρχει μια ενθύμηση στην εβραϊκή παράδοση ότι ο πατέρας του έθνους τους ήταν ένας Αβραάμ, ο οποίος ήταν ο πατέρας πολλών εθνών και τον Βαρυτής. Καλά. Μέχρι τον Αβραάμ, διαβάζουμε στην Παλιά Δίκη, βλέπουμε ότι υπάρχει συνείδηση της καταστάσεως του θεώσεως του φωτισμού. Και έχει, διότι ο Αβραάμ είναι θεόφιλος για αυτό. Για να είναι θεόφιλος φαίνεται σαφώς ότι έφτασε στη θέση ο Αβραάμ. Δηλαδή. Αλλά και πριν από τον Αβραάμ, τι, και πάει η φαντασία του ανθρώπου με ιστορικά στοιχεία, αλλά και μέσω της παραδόσης, διότι η παράδοση αυτή του φωτισμού και της θεώσεως μεταβιβάζεται. Δεν είναι έτσι, δεν έφυγε από το μειών. Δεν εμφανίστηκε τον 12ο αιώνα ή τον 11ο, 10ο αιώνα κτλ. Υπάρχει και η Διαθήκη, υπάρχει στη Παλιά Διαθήκη. Τώρα, η Καινή Διαθήκη είναι πιο εύκολος ο έλεγχος της Καινής Διαθήκης, διότι είναι περιορισμένος ο χρόνος. Όταν όμως πάει κανείς στη Παλιά Διαθήκη, μετά έχουμε εκεί μια έκταση από 1.500 χρόνια ιστορία, δηλαδή, των Εβραίων. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την ιστορία των Εβραίων έχουμε μια σπονδυλική στήλη. Η σπονδυλική στήλη αυτή είναι το, η ουσία της ομπρόξης παραδόσεως. Είναι δηλαδή η μεταβίβαση της εμπειρίας του κόσμου και της θεώσης από γενναία στη γενναία. Τουλάχιστον από τον Αβραάμ μέχρι τον πρόδρομο δηλαδή. Καταλάβατε, είναι η προφητική παράδοση των πατριαρχών και των προφητών. Αλλά και από πριν από αυτή την κατάσταση έχουμε τώρα πλέον και μια άλλη περίοδο. Δηλαδή πάμε μέσω του κατακλυσμού, του Νόια δηλαδή, μέχρι τον Αδάμ και την Εύα τους πρωτοπλάστους. Τώρα, γυρνώντας προς τα πίσω αρχαιολογικά, βέβαια έχει διαπιστωθεί αρχαιολογικά πλέον η ιστορικότητα των γεγονότων γύρω από την Παλιά Διαθήκη, τουλάχιστον μέχρι τον Μωυσέα. Αυτά μέσα με τις αρχαιολογικές έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, με τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει,
Είχα μάλιστα δύο χαρτιά, προσωπικά είχα δύο χαρτιά που ήταν ανακατευμένοι σαν σιγκάφιλοι και ανασκαφές. Και τουλάχιστον μια υλογραφία με τον πατέρα του, δηλαδή ένας Αμερικανός, ο οποίος ήταν προσπαθητής με τον Τζον Χόπκινς, τον μεγαλύτερο αρχαιολόγο της Αμερικής τώρα. Παράλληλα με τις σιγκάφιλοιδες ανασκαφές και με τις φιλολογικές μελέτες που έχουν γίνει στην παλιά εκεί, έχει διαπιστωθεί πλέον η ιστορικό της ένα πολύ μεγάλο μέρος της παλιάς διαθήκης. Οπότε δεν υπάρχει κανένας που αμφισβητεί πλέον την παλιά διαθήκη ως κείμενο μεγάλης ιστορικής αξίας. Γι' αυτό το λόγο όλοι οι αρχαιολόγοι που ασχολούνται με τη Μέση Ανατολή πλέον δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην παλιά διαθήκη από απόψεις αρχαιολογίας. Μετά, φεύγοντας από τον Μωυσέα και πηγαίνοντας πιο αρχαία από τον Μωυσέα, φτάναμε στην εποχή του Αβραάμ. Και τώρα οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει στοιχεία από την αρχαιολογία που διαπιστώνουν ορισμένα πράγματα γύρω από το πρόσωπο του Αβραάμ. Και όχι μόνο διαπιστώνουν πράγματα παράλληλα ιστορικά σε εκείνη την εποχή, αλλά βρίσκουν πράγματα από την αρχαιολογία που τους επιτρέπουν τώρα να ερμηνεύσουν ορολογίες που χρησιμοποιούνται που ήταν άγνωστες δηλαδή, και δεν ήξεραν τι σημαίνουν ορισμένα πράγματα. Οπότε, μελετώντας παράλληλα ιστορικά θέματα, άμα καλύπτουν τώρα τη διάγεια να μπορούν να ερμηνεύσουν καλύτερα τα περί Αβραάμ. Οπότε και τα περί Αβραάμ ακόμα έχουν αποκτήσει, ας πούμε, πιστικότητα. Με παρακολουθεί εξ επόψεως επιστημονικής ερεύνης. Τώρα, φεύγοντας τώρα από τον Αβραάμ και ένας προς τον Μωυσέ, τι έχουμε δυσκολίες πλέον, ως ιστορικής. Ο κατακλυσμός αυτός, ας πούμε, ο κυβετός του Νόε και τα λεπτά, υπάρχουν ορισμένοι Προτεστάντες που ακόμα κάνουν αρχαιολογικές ανασκαφές στο Αράτ, δηλαδή προσπαθούν να βρουν τον κυβετό του Νόε, δηλαδή. Μόνο και μόνο για να αποδείξουν την καταγράμματα ως νεσία της παλιάς διαθήκης. Ότι δεν υπάρχει τίποτα στην παλιά διαθήκη που να μην είναι σωστό, δηλαδή. Εντάξει. Η αρχαιολογία τώρα συμβαδίζει και αποδείχνει πολλά, δηλαδή, που είναι σωστά πλέον. Δηλαδή.